Συγχωρέστε με για τη φωνή μου σήμερα, καθώς είχε κλείσει τις προηγούμενες δύο μέρες και τώρα είμαι λίγο στην ανάρρωση, οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο ανώδυνο γίνεται. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα AirTags. Πώς φορτίζουν, αν φορτίζουν και πόσο καιρό κρατάει η μπαταρία των AirTags. Του AirTag του συγκεκριμένου. Όχι γενικότερα των AirTags, αλλά και του συγκεκριμένου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δεν χρειάζεται να σου πω. Καθώς οι περισσότεροι που είστε σε αυτό το κανάλι δεν έχετε κάνει εγγραφή, οπότε κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πολύ. Και φυσικά μην ξεχάσεις να τσεκάρεις την περιγραφή για όλα τα υπόλοιπα social media που μπορείς να πας να ακολουθήσεις για να μην χάνεις νέα και tips για την Apple και γενικότερα. Dimitjo.gr που πάλι δεν το έχω ανοιχτό. Dimitjo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone και γενικότερα ό,τι νέα μαθαίνουμε για την Apple. Σήμερα θα σας απαντήσω μια ερώτηση που πολλοί έχετε κάνει, αν το AirTag φορτίζει. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω το τι κάνει το AirTag πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε. Το AirTag κυκλοφόρησε πέρσι από την Apple και ήταν ουσιαστικά ο ψεύτης. Ο κλέφτης, θα μπορούσαμε να πούμε. Δημιουργήθηκε για να το παίρνουν οι κλέφτες και να παρακολουθούν. Όχι ρε, προφανώς. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί λίγο η φήμη ότι τα AirTag τα πετάνε σε τεπόζιτα αυτοκινήτων ή γενικότερα κάτω από αυτοκίνητα για να μπορούν να ξέρουν το που βρίσκεστε και έτσι να σας βγαίνει να βγαίνει η τοποθεσία σας, ρε παιδί μου, στον κλέφτη για να έρθει να σας παρακολουθήσει. Αυτό γενικότερα έχει εξαλειφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό δεν χρειάζεται να αγχώνεστε και να ανησυχείτε, καθώς πλέον έρχεται ειδοποίηση στο iPhone όταν βρει στη γύρω περιοχή ένα AirTag το οποίο δεν είναι δικό σας, σας βγάζει ειδοποίηση ότι βρέθηκε AirTag γύρω σας το οποίο δεν είναι δικό σας. Οπότε γενικότερα να ξέρετε, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Ήταν στις αρχές τουλάχιστον, αλλά τώρα έχει εξαλειφθεί τελείως. Επίσης, όταν βάζεις ένα AirTag στο κινητό σου, σου βγάζει ειδοποίηση ότι υπάρχουν κυρώσεις αν σε περίπτωση το χρησιμοποιήσεις για αυτόν τον λόγο. Οπότε κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο με λεπτομέρειες γι' αυτό, περιμένω να μου το πείτε κάτω στα σχόλια, καθώς θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο να σας εξηγήσω λίγο το τι έχει γίνει με αυτό και να πιάσουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό και να σας πω τι ίσχυε τότε και τι ισχύει πλέον. Αλλά δεν κάνω το βίντεο αυτό για να σας το εξηγήσω αυτή τη στιγμή, καθώς είπαμε ότι θα δούμε για την μπαταρία των AirTag. Γενικότερα, η Apple όταν έφτιαξε τα AirTags, όταν κυκλοφορήσαν τα AirTags, δεν διευκρίνησε το πώς φορτίζουν. Καθώς τα AirTag γύρω από την ή πάνω ή κάτω δεν έχουν κάποιο σημείο το οποίο φορτίζει. Και γενικότερα υπήρχε λίγο ο ντόρος το πώς φορτίζουν, πώς δουλεύουν τα AirTags, αν τελειώνει η μπαταρία, αν είναι ασύρματη. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ασύρματη φόρτιση και ότι απλά τα πουκουνκ και φορτίζει. Ναι, αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τα AirTag έχουν μέσα μπαταρία. Προφανώς όπως όλες οι συσκευές. Αλλά στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς η μπαταρία αλλάζει, καθώς η μπαταρία αλλάζει στα AirTags και μετά από πόσο καιρό μπορείς να την αλλάξεις. Καταρχάς, θέλω να σου πω πρώτα απ' όλα ότι η μπαταρία όταν τελειώνει στα AirTags, δεν έχει τελειώσει προφανώς ακόμα, αλλά έρχεται η ειδοποίηση στο iPhone ότι ξέρεις τι, η μπαταρία τελειώνει. Οπότε καλό είναι να πας να την αλλάξεις. Σήμερα θα δούμε το πώς ανοίγει το AirTag και με ποιο τρόπο αλλάζει την μπαταρία των AirTags, καθώς ναι, τα AirTag αλλάζουν μπαταρία χειροκίνητα και μπορείς να την αλλάξεις και εσύ στο σπίτι σου. Από εδώ δεν μπορώ προφανώς γιατί δεν θα βλέπεις, οπότε κάνω ένα παπ. Λοιπόν, έχουμε ένα AirTag σαν αυτό εδώ. Θα κάνω λίγο κοντινό, κάπως έτσι, για να το βλέπετε καλύτερα. Το συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή, είναι ένα AirTag το οποίο χρησιμοποιώ εγώ μέσα στη τσάντα μου. Ωραία, δηλαδή αν φέρω εγώ κοντά το iPhone μου και πάω στο Find My, στην έβρεση δηλαδή, και πατήσω αντικείμενα και πατήσω εδώ και πατήσω έβρεση. Βλέπετε ότι είναι εδώ το AirTag, έτσι. Λοιπόν, είναι το Γιώργος Σακίδιο. Οπότε αν εγώ κάνω τώρα, προσέξτε τι, έχουμε εδώ το AirTag ουσιαστικά. Δεν φαίνεται να έχει κανένα σημείο το οποίο να φορτίζει. Ούτε με ασύρματη φόρτιση φορτίζει. Οπότε τι κάνεις, έρχεσαι εδώ, βάζεις τα τρία δάχτυλα, έτσι, και το στρίβεις προς, όπως το βλέπεις, το στρίβεις προς την μπροστινή κατεύθυνση. Δηλαδή προς τα εδώ. Βάζεις τα τρία δάχτυλα, έτσι, και το στρίβεις. Ωραία, αν δείτε, γυρνάει και τα αφήνεις. Και έχει μέσα μπαταρία. Μπαταρία. Λοιπόν, η μπαταρία που παίρνει είναι η κλασική μπαταρία ρολογιού. Κλασική. Δεν είναι προφανώς η κλασική μπαταρία ρολογιού, καθώς οι μπαταρίες ρολογιού είναι μικρότερες. Έχει μέσα μια Panasonic CR2032 3V. Οπότε, εάν σου έρθει ειδοποίηση στο iPhone ότι έχει τελειώσει η μπαταρία του AirTag, αυτή εδώ είναι η μπαταρία που παίρνει ένα AirTag. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη. Οπότε,
Μετά εσύ την παίρνεις την μπαταρία, την τοποθετείς μέσα, όπως να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι. Παίρνεις μετά το AirTag και σου δίνει ουσιαστικά, άμα δείτε, εδώ πέρα έχει 4-3 εγκοπές. 1, 2, 3. Και εδώ είναι η επαφή της μπαταρίας. Οπότε βάζεις μέσα την μπαταρία, κάπως έτσι. Οπότε μετά βάζεις, θα δεις, δεν έχει πιάσει τώρα, δεν έχει πατήσει, βλέπετε ότι είναι κενό. Οπότε στρίβεις μέχρι να μπεις στις εγκοπές. Μόλις μπεις στις εγκοπές, γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει ελαττήριο και αρχίζει και αναβοσβήνει κιόλας και το AirTag. Κάνει γλυκ, 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 γλυκ. Οπότε στρίβεις πάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή είχε στρίψει για να ανοίξεις προς τα εδώ, στρίβεις προς τα εδώ για να το κλείσεις. Οπότε βάζεις χεράκια και κλείνεις. That's it. Οπότε τώρα, αν εγώ το βάλω πάνω και πατήσω χ και πατήσω έβρεση, το AirTag είναι πάλι εδώ. Δεν έχει ειδοποιήσει πόση μπαταρία έχει. Βασικά γράφει το σακίδιο AirTag είναι μαζί σας. Έχει ειδοποιήσει εδώ πέρα πάνω. Εδώ πέρα πάνω και σας λέει πόση μπαταρία έχει. Σας λέει ότι είναι γεμάτο το AirTag. Οπότε όταν τελειώνει το AirTag ουσιαστικά, θα σας έρθει ειδοποίηση στο iPhone ότι το AirTag τελειώνει η μπαταρία του. Το συγκεκριμένο AirTag το είχαμε κάνει unboxing, αν θυμάστε, στο βίντεο, το οποίο θα το βρείτε εδώ πέρα πάνω ακριβώς, που λέω και κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για τα AirTags. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω να εξαλείψαμε τη φήμη των AirTags και να σας εξήγησα το πώς φορτίζουν τα AirTags. AirTags, πολλά. Το AirTag και τα AirTags. Αν σου αρέσει μια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να πατήσεις το κουμπί του subscribe φυσικά γιατί με βοηθάει, καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι. Αν σου αρέσουν φυσικά και άλλους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να πας κάτω στα σχόλια και να μου προτείνεις ή να μου πεις κάποιο από τα επόμενα βίντεο ποιο θα ήθελες να είναι και να συζητήσουμε στα σχόλια γι' αυτό. Επίσης, δεν ξεχνάς την περιγραφή, να πας να τσεκάρεις όλα τα υπόλοιπα social media και φυσικά dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα για την Apple γενικότερα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.